Σήμερα με τις αλλαγές, αυτή τη στιγμή στην ουσία μας απορροφάει το διοίκηση επιχειρήσεων. Από 5 χρόνια που ήταν η σχολή θα γίνει τετραετούς φοίτησης. Αλλάζουν πολλά πράγματα, κυρίως το ότι το αντικείμενο πλέον δεν θα είναι μηχανικός, θα είναι καθαρά διοίκηση επιχειρήσεων. Ενδεχομένως οι αλλαγές θα είναι και στο πρόγραμμα σπουδών. Βασικά, ενδεχομένως σίγουρα θα είναι. Απλά θα μείνουν κάποια μαθήματα μηχανικού. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε. Προσωρινά τα μόνα πράγματα που γνωρίζουμε είναι αυτά. Ήταν αναμενόμενο για εσάς? Ναι, γνωρίζαμε από πριν ότι θα έφευγε το τμήμα, διότι έχουμε 12 στην ουσία μόνιμους καθηγητές, οι δύο είναι υπό διορισμό ακόμα, δεν έχει έρθει η θέση τους εδώ πέρα. Το διοίκηση επιχειρήσεων έχει 23 μόνιμους, οπότε γνωρίζαμε ότι ο πρώτος που ήταν να φύγει από την τριάδα πτυχίο ήμασταν εμείς. Γιατί θα έπρεπε να φύγει? Διότι τα κριτήρια. Είναι ένα τμήμα το οποίο είναι και ξεχωριστό. Δεν έχουν. Ακριβώς εκεί θέλουμε να παίξουμε και εμείς μπάλα αυτή τη στιγμή. Διότι τα κριτήρια τα οποία μπήκαν ήταν καθαρά οικονομικά και πολιτικά. Το βασικότερο όλων ήταν ότι όποιο τμήμα έχει λίγους μόνιμους καθηγητές, άρα χρειάζεται πολλά χρήματα από το κράτος με συμβάση 307 για να λειτουργήσει, έπρεπε με κάποιο τρόπο να το συγχωνεύσουν, να το κατατιμήσουν. Αυτό που κάνανε ήταν. Για να σωθεί, ας πούμε, το διοίκηση επιχειρήσεων από την άποψη ότι υπήρχαν πολλά άλλα διοίκηση επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, άρα έπρεπε με κάποιο τρόπο να του δώσουν αντικείμενο, του δώσαν το δικό μας αντικείμενο μέσω μιας κατεύθυνσης. Ποια είναι έτσι, η κατάσταση στα σχολεία των συμφοιτητών σου ή των αποφύτων της σχολής, ποιο είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Αυτή τη στιγμή, γενικότερα, οι περισσότεροι φοιτητές βρίσκονται σε μια κατάσταση. Προς αποφυγή του τμήματος, θέλουν να σταματήσουν τις σπουδές τους. Πάρα πολλοί γονείς με έχουν πάρει ήδη από χθες το μεσημέρι απόγευμα τηλέφωνο και μου αναφέρουν ότι αν και εφόσον αλλάξει έτσι το αντικείμενο, τότε το πιο σημαντικό για εκείνους είναι να ξαναδώσει το παιδί τους Πανελλήνιες. Και λογικό είναι, διότι από εκεί πέρα που έχεις άλλο στόχο για τις σπουδές σου, ξαφνικά βρίσκεσαι σε τελείως διαφορετική βάση πλέον να μιλάς. Τι θα κάνετε εσείς, τι σκοπεύετε να κάνετε, ποιες είναι οι ενέργειες? Σίγουρα πρέπει να βγουν από Γενική Συνέλευση, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρα αυτή τη στιγμή, αλλά σκοπεύουμε να κινηθούμε ακόμα και νομικά. Δεν ξέρω τι περιθώρια έχουμε, διότι κρίνεται το μέλλον μας, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει άλλη πολυτεχνική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που θα μπορούσε ίσως εκεί να πήγαινε, να ήταν πιο κοντά, εφόσον μιλάμε σε όλη και καλά πρέπει να γίνει μια. Υπάρχουν άλλα δύο τμήματα, στη Σύρο και στη Σάμο, τα οποία πριν ανακοινωθεί το Αθηνά υπήρχε ένα σχέδιο να γίνει η Πολυτεχνική Σχολή με τα τρία τμήματα αυτά και απλά να διατηρηθεί η Κοσμητεία σε ένα από τα τρία νησιά. Τελικά δεν έγινε, παρόλο στις διαβεβαιώσεις του Πρίτανη ότι το σχέδιο Αθηνά θα μας βρει αλόβητους και ότι μάλλον θα υπάρχει και η Πολυτεχνική Σχολή μετά από αυτό. Γενικότερα, όσο γνωρίζω, και τα δύο τμήματα παραμείναν στα νησιά τους, δεν μπήκανε πουθενά αλλού. Τώρα δεν γνωρίζω άμα πρόκειται να γίνει κάτι περαιτέρω, αλλά θα ήταν ένα θετικό βήμα γενικότερα η όλη προσπάθεια για Πολυτεχνική Σχολή.